Το κυπριακό μπάσκετ έχει παρόν, έχει μέλλον, αλλά έχει και παρελθόν. Σε μια τέτοια βραδιά δεν θα μπορούσαμε να λησμονήσουμε ανθρώπους που πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο άθλημα, χάρισαν απίστευτες τιμές σε όλους στα παρκέ, δίδαξαν ήθος, αποτέλεσαν και αποτελούν πρότυπα για τα νέα παιδιά. Γιατί φίλες και φίλοι, τα διαμάντια είναι παντοτινά. Διαμάντια όπως ο Τζόζο Γκαρσία, ο Γιώργος Αναστασιάδης, η Κάλια Παπαδοπούλου. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία, την Κάλια Παπαδοπούλου. Φήμες λένε ότι έχει χτίσει ένα ξεχωριστό δωμάτιο στο σπίτι της, γιατί και αυτή δεν ξέρει, έχει εξετάσει πόσους τίτλους έχει κατακτήσει. Οπότε έχει χτίσει ένα δωμάτιο και τους βάζει εκεί πέρα. Η Κάλια Παπαδοπούλου, κυρίες και κύριοι, σε όλες το μεγαλείο. Ευχαριστή μέρα, ναι. Η ανάπαυση πολύ πιστή. Ευχαριστώ.